Πρωινό δρομολόγιο, τρίτο πρόγραμμα, 7 και 14 λεπτά. Καλημέρα σε όσους συντονίζονται τώρα με το τρίτο. Πρώτος μας φιλοξενούμενος, ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέροφ Νεοφύτου, με αφορμή τις χθεσινές αποφάσεις στο πολιτικό γραφείο του Δημοκρατικού Συναγερμού, τις αλλαγές, θα μπορούσε να πει κάποιος, ότι έγιναν στα ψηφοδέλτια των επαρχιών. Κύριε Νεοφύτου, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να ξεκινήσω από τα ρεπορτάζ και το πώς περιγράφουν τα όσα έγιναν χθες στο πολιτικό γραφείο ή από το Twitter, του οποίου γνωρίζω ότι είστε τακτικός χρήστης, και τα σχόλια που γίνονται στο Twitter, ακόμα και από οπαδούς του κόμματός σας. Γίνεται λόγος για παρέμβαση στην εκλογική δημοκρατική διαδικασία. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός τρώει τα παιδιά του. Ένας από τους, προφανώς από τους ψηφοφόρους, ζητά να του επιστραφούν τα λεφτά του. Η κυρία Βασιλείου αδυνατεί να καταλάβει, γράφει, την δημοκρατική εντός εισαγωγικών διαδικασία στον Δημοκρατικό Συναγερμό, που προκαλεί παρετήσεις πριν ξεκινήσει καν ο αγώνας. Και κάποιος άλλος γράφει ειρωνικά: απλώς η βάση δεν ψήφισε σωστά και χρειάστηκε μια μικρή διόρθωση. Κοιτάξτε, κύριε Χατζηπαναγή, ζούμε στην εποχή του διαδικτύου, όπου ο καθένας από εμάς είναι μια εφημερίδα. Ο καθένας από εμάς είναι ένα ραδιόφωνο, ο καθένας από εμάς είναι μια τηλεόραση. Στον προσωπικό του λογαριασμό γράφει την άποψή του, βάζει το βίντεο του. Είναι η σύγχρονη δημοκρατία που ζούμε. Και εγώ τη χαίρομαι και είμαι φανατικός οπαδός της. Αλλά ένα κόμμα έχει τέτοιο σαντικό. Ένα κόμμα παίρνει τις αποφάσεις με βάση αυτό που κρίνει ως το συμφέρον για τον τόπο ή για το κόμμα. Δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση στη δημοκρατία. Για όσους δεν συμμετείχαν, αλλά έχουν το δημοκρατικό δικαίωμα να έχουν άποψη. Το καταστατικό μας προβλέπει ότι έρχονται στο πολιτικό γραφείο συν ένας. Στη Λευκοσία είναι 20 υποψήφοι, έπρεπε να παρουσιαστούν στο πολιτικό γραφείο αν υπήρχαν πέραν των 20 υποψηφιωτών, 25-30, 20 συνένας. Στη Λάρνακα, 6 συνένας. Αυτό είναι το καταστατικό. Και το πολιτικό γραφείο, με διαβούλευση με την επαρχιακή γραμματεία, καταρτίζει το ψηφοδέλτιο, λαμβάνοντας υπόψη το ευρύτερο συμφέρον του κόμματος. Δεν πήρε οποιοδήποτε έμεινε εκτός διαδικασίας από τις δημοκρατικές διαδικασίες για το βάλει υποψήφιο, κύριε Χατζηπαναγή. Δεν πήρε, παραδείγματος χάρη, από τη Λάρνακα τον Ζαχαρία, τον Παπαζαχαρίου, ή τον Λιπέρη τον Χρήστο, ή τον Πάνο τον Παναγιώτου για το βάλει στο ψηφοδέλτιο. Ούτε στην Ευκουσία πήρε τον Κληρίδη, τον Γιάννη ή τον Ψολάκη, τον Κυριάκο. Ούτε και απέκλεισε οποιονδήποτε. Απλώς για μένα, τόσα χρόνια στο Δημοκρατικό Συναγερμό, θα ξέρω ένα πράγμα. Στις δύο επαρχίες, Λευκοσία και Λάρνακα, στελέχη που αναγιώθηκε σε αυτό το κόμμα. Τόσο ο Πάλης ο Χρήστος, όσο και η Ανίτα η Δημητρίου, συγκίνησαν όχι μόνο την ηγεσία, αλλά το σύνολο του πολιτικού γραφείου, που οι ίδιοι τους διευκόλυναν το πολιτικό γραφείο να αποφύγει την βάσανο του καταρτισμού του ψηφοδελτίου στις δύο αυτές επαρχίες. Δεν θα ήταν πιο δημοκρατικό να περάσετε από τη βάσανο της εκλογής από το πολιτικό γραφείο? Ποιο? Εάν δεν υπήρχε ο εθελοντής. Ναι, αν δεν υπήρχε, δεν υπήρχε
εκεί μπορούσε το πολιτικό γραφείο μαζί με την επαρχιακή γραμματεία να έλεγαν, και δεν θεωρώ ότι ήταν ξεκάθαρο, απόλυτα ξεκάθαρο, ότι και στο επίπεδο των επαρχιακών γραμματιών και του πολιτικού γραφείου ήταν ξεκάθαρο ότι δεν υπήρχε θέμα να αλλάχτεί η σειρά της εκλογικής διαδικασίας μέσα από ψηφοφορία από το πολιτικό γραφείο. Αυτό ήταν απόλυτο σε όλους. Από την ώρα όμως που δύο στελέχη ανάγιωμα και θέμα του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο Πάλης ο Χρήστος στη Λευκοσία και η Ανίκα η Δημητρή στη Λάρνακα, είπαν ότι εμείς διευκολύνουμε το κόμμα, εμείς δεν θα διεκδικήσουμε για τις εκλογές της 22ης Μαρτίου. Τι είναι η παραβίαση των δημοκρατικών διαδικασιών. Ναι, αυτό που λέγεται και γράφεται, για να πάμε και στα ρεπορτάζ, είναι ότι περίπου εσείς φάγατε αυτά τα στελέχη σε διαβουλεύσεις που έγιναν, που προηγήθηκαν των συνεδριών ή στα παρασκήνια της συνεδρίας, ούτως ώστε να μην χρειαστεί να μείνουν εκτός ψηφοδελτίων ο κύριος Μαπουρίδης και ο κύριος Γιαννάκης, και μάλιστα στην περίπτωση της κυρίας Δημητρίου ξεχάσατε και την ποσόστοση την οποία διαφημίζει το κόμμα. Ποια ποσόστοση? Των γυναικών. Ναι, την ποσόστοση των γυναικών. Δεν είναι υποχρεωτικό. Εάν η ίδια ήθελε να διευκολύνει το κόμμα στην Πάφο, έχουμε μία γυναίκα. Έχουμε τρεις γυναίκες στη Λεμεσό. Έχουμε έξι γυναίκες στη Λευκοσία. Έχουμε μία γυναίκα στην Κερίνια. Έχουμε μία γυναίκα στην Αμόχωστο. Ας πάρουμε το σύνολο των υποψηφίων των γυναικών του Δημοκρατικού Συναγερμού με το σύνολο των γυναικών των άλλων ψηφοδελτίων. Κατανοώ. Είμαστε το μεγαλύτερο κόμμα και κατανοώ τον κόσμο, γιατί έχει και μας βοηθά στο να έχει περισσότερες ευαισθησίες και περισσότερη κριτική στο Δημοκρατικό Συναγερμό. Η κοινωνία δεν έχει πειραχτεί, κύριε Χατζή Παναγή, όταν σε κανένα άλλο κόμμα δεν έγιναν τέτοιες διαδικασίες. Ναι, καλά, πρέπει να συγκρίνουμε με τους υπόλοιπους να είναι το πρότυπο κατ' εσάς ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Πρότυπο και να είστε αυστηρότατοι και το χαίρομαι. Δηλαδή έχει δημιουργηθεί το μεγαλύτερο έγκλημα στην Κύπρο την τελευταία περίοδο, γιατί δυο στελέχη του κόμματος, ένα στη Λάρνακα και ένα στη Λευκοσία, έδειξαν ένα ύφος για μένα πρωτόγνωρο και διεκόλυναν το κόμμα τους. Δεν είναι αυτό που λέγεται και δεν είναι αυτό που γράφεται σήμερα στα ρεπορτάζ. Για παράδειγμα, ο τίτλος του Φιλελευθέρου είναι «Έκοψε και έραψε ο Αβέροφ Νεοφύτου». Και αν δείτε και τα όσα γράφονται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι ότι περίπου επιβάλλατε σε αυτούς τους υποψηφίους, και όχι μόνο, και στην Πάφο περίπου ότι συνέβη και το ίδιο, να αποσυρθούν για χάριν άλλων υποψηφίων. Και είχα και φαναγεί το πιο απλό πράγμα που χαρακτήρα ήταν να βάλω τον Πάλι τον Χρήστο και την Ανίκα τη Δημητρή να μιλήσω. Να σας ομολογήσω κάτι. Για την κυρία Δημητρίου, για παράδειγμα, επειδή μιλούμε για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπήκα μέσα στον λογαριασμό της πριν από λίγο να δω αν υπήρξε κάποια δικαιολογία, κάποια αναφορά μέχρι τώρα για μια υποψήφια η οποία είχε γεμίσει τη Λάρνακα με αφίσες για την υποψηφιότητά της, αν δικαιολογεί στον κόσμο της, όχι σε μένα τον δημοσιογράφο, στον κόσμο του Δημοκρατικού Συναγερμού, αν θέλετε, που σχεδίαζε να την ψηφίσει, την χθεσινή απόσυρση της υποψηφιότητάς της. Δεν είδα κάτι πουθενά. Κύριε Χατζηπαναγή, επειδή είπα
ζούμε σε μια εποχή που όλοι μας κάνουμε την παρέμβασή μας. Με αναγκάζεσαι να πω κάτι που δεν θα ήθελα να το πω εγώ ίδιος. Γνωρίζετε ότι στο ψηφοδέλτιο της Λάρνακας, μέσα από τις δημοκρατικές διαδικασίες, είναι και ο θείος της Ανίτας του Δημητρίου. Ο αδερφός της μητέρας της. Κύριε Χατζηπαλή, καλή σας μέρα. Καλημέρα, κύριε Χατζηπαλή. Να συνεχίσουμε με τα άλλα. Κύριε Χατζηπαλή. Ναι. Είμαι στην πολιτική, κύριε Χατζηπαλή. Και δεν θα κάνω πολιτική με βάση το αναφέρετο δικαίωμα του οποιοδήποτε να εκφράζει άποψη που δεν ξέρει το γεγονότο. Να σας πω κάτι, θεωρώ ότι θα ήταν πιο σωστό, όχι να βγάλουμε την κυρία Δημητρίου, αλλά η ίδια η κυρία Δημητρίου ή ο ίδιος ο κύριος Πάλης και για σκοπούς διαφύλαξης του προσώπου του Δημοκρατικού Συνέδρου. Ναι, εγώ λέω, κάνουμε, σέβομαι τις εφημερίδες, τις πηγές, την άποψη, αυτή είναι η δημοκρατία. Αλλά υπάρχουν και κάποια αναπορέματα που όσοι ήταν εκτός και είναι εκτός το τι διαδραματίζεται σε ένα κόμμα δεν με γνωρίζουν. Και σε λέω κύριε Βασιλείου, η Ανίτα Δημητρίου που είναι ένα από τα πιο αξιόλογα στελέχη, όχι μόνο σε επαρχιακό αλλά και σε μακύπρο επίπεδο, μέσα από τη δημοκρατική διαδικασία στη Λάρνακα, ένας υποψήφιος ο Βασιλείου ο Γιώργος είναι αδερφός της μητέρας της. Σε 6 υποψηφίους στη Λάρνακα είναι από την ίδια οικογένεια. Μάλιστα. Λοιπόν, να κλείσουμε αυτό το θέμα και να πάμε σε ένα άλλο θέμα που επίσης θεωρείτε ότι κάνατε θυσίες και έχει σχέση με την μεταχείριση της οποίας έτυχε ο Δήμαρχος Πάφου από τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Εκεί θεωρείται ότι για χάρη της διατήρησης καλών σχέσεων με το Δημοκρατικό Κόμμα, εν ώψη πιθανότατα και μετεκλογικών συνεννοήσεων, συνεργασιών ή προσεγγίσεων, αδειάσατε τον κύριο Φέδωνος. Θα απαντήσω και σε αυτά, αλλά θα θέσω ένα γενικότερο θέμα. Θα βάλουμε την πολιτική στη σωστή πορεία. Ή και εσείς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το κρατικό ίδρυμα κύκλο, αντί να μιλούμε για τις θέσεις, αντί να μιλούμε για το μέλλον αυτής της χώρας, θα αναλώνετε τον χρόνο και θα χτίζετε ατζέντα καθημερινή με βάση υποθέσεις και για τα μικρά και τα ασήμαντα. Και να δες κάθε... Είναι μικρό και ασήμαντο το αυτό που συμβαίνει στην Πάφο. Με τις αναλύσεις, κύριε Χατζή Παναγή, μα μην το παίρνετε προσωπικά. Να με ρωτήσετε για τη θέση, αλλά η ανάλυση κάποιου ότι για τυχόν μελλοντικές συνεργασίες φτιάξαμε μια κοινωνία που εδώ και δεκαετίες, κύριε Χατζή Παναγή, μόνο για συνωμοσία σκέφτεται. Μόνο για παίγνια σκέφτεται. Τι κάθονται οι ξένοι και κάθε μέρα στην Ουάστιση οι φωνοί στις Βρυξέλλες απεριάζονται την καταστροφή αυτού του δύσμυρου λαού. Τι συνωμοσία γίνεται εις βάρος των εθνικών συμφερόντων. Το καλημέρα που λέει ο άλλος να κάνουμε ανάλυση. Ποια σκοπιμότητα, τι συνωμοσία έχει. Τι απλό πράγμα έχω πει που πρέπει όλους να γίνει συνείδηση. Πρώτον, αμήλικτη στα σκάνδαλα. Δεύτερον, αυτή η κυβέρνηση, η αυτοφασιστικότητα και ανεξάρτητη θεσμή, όπως η αστυνομική υπηρεσία, ο Γενικός Εισαγγελέας, ο Γενικός Ελεκτής, οι ανακριτικές αρχές, ναι, και με την επικράτηση στην κοινωνία ότι δεν ανέχεται πλέον συγκάλυψη σκανδάλων, επιτέλους
πηγαίνουν στην επιφάνεια σκάνδαλα που έγιναν εδώ και πενταετίες, δεκαετίες και όταν γινόντουσαν η κοινωνία ήταν και ευχαριστημένη γιατί ζούσαμε όλοι σε μια πλασματική ευμάρεια και τώρα παίρνουν τον δρόμο τους. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος με συγχωρείτε που δεν πιστώνει τον Δήμαρχο Πάθου και εγώ προσωπικά ότι ήταν ο πρωτεργάτης στο να ανακαλυφθεί το σκάνδαλο του ΣΑΠΑ μαζί με τις έρευνες και τις μελέτες της ελεκτικής υπηρεσίας και ήταν από τους πρωταγωνιστές για να ανακαλυφθεί και το σκάνδαλο στο ΧΙΤΗ. Θα είναι άδικος οποιοσδήποτε δεν πιστώσει στον Δήμαρχο της Πάφου αυτόν τον αγώνα του κατά της διαπλοκής. Από εκεί και πέρα. Πρέπει όλοι μας να συμβάλλουμε στην πάταξη της διαπλοκής και το σκανδάλου. Ο ευελιγμένος τρόπος ποιος είναι. Τα οποιαδήποτε στοιχεία να τα καταθέτουμε στις αρμόδιες αρχές. Δεν θα απαγορεύσουμε σε οποιοδήποτε να κάνει δηλώσεις. Είπα όμως αυτό που πιστεύω και ως άτομο και ως πολιτικό πρόσωπο και ως δημοκρατικός συναγερμός. Δεν μπορούμε μέσα από υποθέσεις ή πληροφορίες ατεκμηρίωτες και μιλώ γενικά και είμαι απόλυτος να εξάγουμε συμπεράσματα και να καταδικάζουμε από αέρος και να στείλουμε λαϊκά δικαστήρια και αυτό αφορά όλους συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού. Για να μην φτάσω από το σημείο του τεκμηρίου της αθεότητος και να πάμε στο άλλο άκρο, στο τεκμήριο της λάσπης και της ενοχής. Και επειδή θες ζούμε σε μια εποχή που η κοινωνία δικαιολογημένα έχει οργή, το πιο εύκολο πράγμα είναι να θάψεις έναν. Πιένεις δημόσια, τοποθετήσει και ιδιαίτερα όταν είσαι και αξιόπιστο άτομο και κάτσε τρέχα ο άλλος να αποδείξει ότι δεν είναι καμήλα. Άρα υπερεύει τα εσκαμμένα ο κύριος Φέρας. Μιλώ γενικά στο ειδικό θέμα. Θεωρώ επιπρόσθετα όταν γίνονται αναφοράς και για τα νεόντα άτομα πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί. Χθες ο Δήμαρχος Πάφου πήγε και έκανε κατάθεση. Μπράβο του. Έδωσε οποιαδήποτε στοιχεία είχε. Έκανε και κάποια δήλωση. Δεν αναφέρθηκε από ό,τι διάβασα ούτε σε ονόματα ούτε σε περιστεριώντες είτε κατέθεσα τα αδιάσυστά μου στοιχεία. Θεωρώ πως χθες έπραξε αυτό που έπρεπε να πράξει από την πρώτη στιγμή. Και όλοι μας έχουμε υποχρέωση. Έχουμε στοιχεία, υπάρχει αστυνομία να πας να καταθέσουν. Μάλιστα. Επειδή ο χρόνος μας τρέχει, υπάρχουν πολιτικές ευθύνες για προηγούμενες κυβερνήσεις, προηγούμενους υπουργούς εσωτερικών για αυτό το σκάνδαλο, κύριε Νεοφύτου? Για να εξάξω αυτό το συμπέρασμα πρέπει να έχω μια ολοκληρωμένη μελέτη ενώπιό μου. Και κύριε Χατζηπαραγή, επειδή όλοι εκ των υστέρων γινόμαστε επιμηθείς, είναι καλύτερα κάποιος να ψάξει το παρελθόν. Δύο άτομα ασχολήθηκαν και με παρεμβάσεις τους, ο ένας το 2007, ο Γιώργος ο Περδίκης, για να είμαστε και δίκαιοι, και ο αδέρφος Νεοφύτου στη συνεδρία της Επιτροπής Ελέγχων του 2012, ο
περιήγησε, έθεσε τότε το θέμα των συμβούλων. Και το 2012 επίσημα στα πρακτικά είναι που ήγηρα το θέμα το ότι δεν άνοιξαν οικονομικοί φάκελοι. Αυτοί που τους ψάχνουν το σύμπερο. Που χάθηκαν. Αλλά αυτά τα ζητήματα πρέπει με απόλυτο και αντικειμενικό και αυστηρό τρόπο να εξεταστούν από τις αρμόδιες αρχές. Σας βλέπω πιο, σας αντιλαμβάνομαι πιο ήπιο σε σχέση με τον Υπουργό Εσωτερικών χθες ως προς το θέμα των πολιτικών ευθυνών. Όχι, ο Υπουργός Εσωτερικών είναι ο καθήλυνα αρμόδιος Υπουργός. Ο άνθρωπος έχει διατάξει έρευνα και έχει στοιχεία. Εσύ μπορεί να ρωτήσεις έρευνας. Κάτι περισσότερο από μένα δεν ξέρει. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Μαφίτη. Καλή σας μέρα.